Στιγμές που γεμίζουν υπερηφάνεια το πυροσβεστικό σώμα από τις σωτήρες κινήσεις δύο πυροσβεστών, οι οποίοι παρήχαν τις πρώτες βοήθειες σε νεαρό άνδρα, ο οποίος αιμορραγούσε και ενώ είχε χάσει τις αισθήσεις του σε χώρο τουαλέτας μπαρ στο Ηράκλειο. Ανέστητος θα μπορούσαμε να πούμε, άντρας περίπου 30 ετών, στον οποίο παρήχαμε τις πρώτες βοήθειες, σύμφωνα πάντα με αυτά που έχουμε εκπαιδευτεί να κάνουμε. Ο συνάδελφος ασχολήθηκε κυρίως με το τραύμα που έφερε στο κεφάλι του, γιατί η αιμορραγία του ήταν μεγάλη. Και εγώ, από τη στιγμή που εντόπισα και σφιγμό και αναπνοή, προχώρησα κατευθείαν σε θέση ανάνυψης. Τα ξημερώματα της Κυριακής και λίγο πριν αναχωρήσουν από τον μπάρο που διασκέδασαν, οι δύο πυροσβέστες αντιλήφθηκαν το πανικό που υπήρξε και έδρασαν στραπιαία στη θέα ενός νεαρού άντρα, ο οποίος ήταν πεσμένος στο πάτωμα με σοβαρό τραύμα στο κεφάλι. Πήγαμε στην τουαλέτα, ήταν ένα παλικάρι, ο οποίος είχε την αιμορραγία στο κεφάλι. Του βάλαμε ό,τι μπορούσαμε πρόχειρα για να κόψουμε την αιμορραγία. Κάναμε πρώτες βοήθειες για να τον επαναφέρουμε, αλλά ήταν δύσκολη κατάσταση. Είχε χτύπημα στο κεφάλι από πίσω και ήταν και στο, είχε και στο πρόσωπο αίματα. Αυτός πιθανολογώ ότι κάπου έπεσε και χτύπησε. Εμείς κάναμε ό,τι θεωρήσαμε απαραίτητο για να επανέλθει, τέλος πάντων, γιατί ήταν ζαλισμένος, ήταν σε λιπόθυμη κατάσταση. Κάναμε τις πρώτες βοήθειες, τον βοηθήσαμε να πάρει αναπνοές. Ο Αργύρης Ζινάκης και ο Σπύρος Γκαρής μας περιέγραψαν τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν με τον νεαρό, ο οποίος δεν είχε επικοινωνία με το περιβάλλον και με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σοβαρή. Ταυτόχρονα ειδοποιήθηκε και το ΕΚΑΒ. Μετά από λίγα λεπτά ο άντρας έδειχνε στοιχεία ανάκαμψης και μετά από επίσης λίγα λεπτά, θα έλεγα, άρχισε να βρίσκει σταδιακά τις αισθήσεις του. Πιστεύω ότι έπρεπε να του παρασχεθούν επειγόντως πρώτες βοήθειες και θεωρώ ότι έγιναν όλα βάσει αυτών που έχουμε εκπαιδευτεί, όπως ξαναείπα και πριν, και τέλος καλό, όλα καλά. Και το σαγόνι του το πίεσε ο συνάδελφος για να μην έχουμε θέμα με τη γλώσσα και τα μάτια του είχαν αρχίσει να γυρίζουν, τα μάτια του, τέλος πάντων. Yeah. Είδαμε ότι μετά είχε σφιγμό, επανήλθε. Κάναμε ό,τι μπορέσαμε για να τον βοηθήσουμε, τέλος πάντων. Είπε ένας φίλος του ότι θα αναλάβει να τον πάει στο εφημερεύο νοσοκομείο. Εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τους συναδέλφους μου και φίλους για την πράξη τους αυτή. Είναι μια πράξη η οποία τιμά και κάνει περήφανους, μας κάνει περήφανους όλους στην πυροσβεστική οικογένεια. Αμέσως έτρεξαν και οι ίδιοι οι θαμώνες, επειδή τους γνώριζαν, είπαν στον κόσμο ότι κάντε στην άκρη, τα παιδιά είναι πυροσβέστες και γνωρίζουν από πρώτες βοήθειες να βοηθήσουν τον συνάνθρωπό μας εκεί. Οι δύο πυροσβέστες παρήχαν τις πρώτες βοήθειες στον άτυχο άνδρα, του οποίου η κατάσταση άρχισε να βελτιώνεται σταδιακά, με τον ίδιο ωστόσο να μην είναι σε θέση να δώσει απαντήσεις για το πώς βρέθηκε αιμόφυρτο στο πάτωμα, λέγοντας ένα μεγάλο ευχαριστώ στους πυροσβέστες. Είχε πλήρη συνείδηση, επικοινωνήσαμε μαζί του, μας είπε, απλά μας ανέφερε ότι δεν θυμάται καθόλου πώς βρέθηκε στο έδαφος. Απλά ξαφνικά είδε δύο ανθρώπους από πάνω του να τον βοηθάνε. Ναι, μας ευχαρίστησε, εννοείται, μετά την όλη διαδικασία, τόσο εκείνος όσο και η παρέα του. Θεωρώ πως η παρέμβαση ήταν καταλυτική. Πρέπει να γνωρίζουμε πρώτες βοήθειες. Καλό είναι και για τον κόσμο, δηλαδή, να παρακολουθεί στα σεμινάρια. Αποδεικνύει έμπρακτα για άλλη μια φορά ότι οι πυροσβέστες επεμβαίνουν και παρέχουν υπηρεσίες στους ανθρώπους και στην κοινωνία, κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες και χρειαστεί.